Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε την Ιωάννα Μάνδρου, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση που αφορά το κόμμα των Σπαρτιατών. Γεια σου, Ιωάννα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για το κόμμα των Σπαρτιατών. Η εισαγγελέα του Ρίου Πάγου, η οποία διενεργούσε μήνες τώρα δικαστική έρευνα με βάση τις καταγγελίες του επικεφαλής του κόμματος, του Βασίλη Στίγκα, παρήγγειλε σήμερα ποινική δίωξη για 11 βουλευτές του κόμματος πλην του Βασιλείου Στίγκα. Διότι από την έρευνα που διενήργησε προέκυψαν στοιχεία σύμφωνα με πληροφορίες ότι το κόμμα αυτό, το οποίο έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση αυτή τη στιγμή, ήταν βιτρίνα του έκλειστου της Χρυσής Αυγής του Ηλία Κασιδιάρη. Στη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί υπάρχουν αποδείξεις σύμφωνα με πληροφορίες και στοιχεία που συνηγορούν ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος κόπηκε από τον Άριο Πάγο και δεν μετήχε τελικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, ήταν ο πραγματικός, ο υποκριτόμενος ηγέτης του κόμματος των Σπαρτιατών. Ναι. Αυτός καθοδηγούσε τις υποψηφιότητες και αυτός συνέδραμε στην εκλογική επιτυχία του συγκεκριμένου κόμματος. Γι' αυτό και διώκεται, εκτός από τους 11 βουλευτές των Σπαρτιατών, και ο Ηλίας Κασιδιάρης ως ηθικός αυτουργός. Και τι σημαίνει όλο αυτό, Ιωάννα? Για τη βουλευτική του ιδιότητα, κυρία. Για τη βουλευτική σημαίνει κάτι. Κυρίως, ναι. Η βουλευτική ιδιότητα των συγκεκριμένων ανθρώπων. Των 11, ναι. Βουλευτών, ναι, ναι. Για τη συγκεκριμένη ιδιότητα των βουλευτών δεν τη χάνουν επειδή είναι ποινικά κατηγορούμενοι. Mm-hmm. Γιατί, αλλά το αδίκημα, όπως αντιλαμβάνεται κανένας, όταν είναι εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, είναι ένα βαρύ από κοινοβουλευτικής και ηθικής πλευράς αδίκημα, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τι επιρροή θα ασκήσει στο εκλογοδικείο, όπου έχουν ήδη εκδικαστεί σχετικές προσφυγές, με τις οποίες ζητείται να επέσουν από τη βουλευτική ιδιότητα οι βουλευτές των Σπαρτιατών. Και σε αυτή την περίπτωση, η απόφαση αναμένεται μέχρι τον Ιούνιο, σε αυτή την περίπτωση το πιθανότερο σενάριο, αν όχι το μοναδικό, νομίζω ότι είναι το μοναδικό, αυτή την άποψη θα εξέβραζα, είναι οι έδρες αυτές, οι 11, των Σπαρτιατών να μοιραστούν ανάλογα με τη δύναμη την κοινοβουλευτική των υπόλοιπων κομμάτων, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα αυξήσει την εκλογική της παρουσία, την κοινοβουλευτική της παρουσία, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα μεγάλα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως η Νέα Αριστερά, γιατί δεν ξέρουμε ο τελευταίος υποψήφιος αν είναι με το ένα ή με το άλλο κόμμα, θα αυξήσουν και αυτοί τον αριθμό των βουλευτών τους. Είναι δηλαδή μια υπόθεση η οποία έχει αυτονοήτως και ποινικές και πολιτικές συνέπειες. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα, να είσαι καλά για την άμεση ενημέρωση.